Στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία υπό ΕΟΤΑ εν ώψη της κατάθεσης, της επικείμενης κατάθεσης του πακέτου αυτού, του αντιλαϊκού πακέτου όπως λέμε, με το οποίο πιστεύουμε ότι θα επικρατήσουν στη χώρα συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, η Ομοσπονδία μας λοιπόν αποφάσισε μια σειρά από δράσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των δράσεων, η αυριανή μέρα είναι πανελλήνια ημέρα μηχανοκίνητων ποριών σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών από τους συναδέλφους. Εμείς εδώ πέρα στη Χίο καλούμε τους συναδέλφους μας στις 12 η ώρα το μεσημέρι έξω από το χώρο εκεί του λιμεναρχείου να συγκεντρωθούμε με μηχανές, με ό,τι τέλος πάντων πρόσφορο μηχανοκίνητο μέσο έχουμε, ακόμα και με ποδήλατα αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι άλλο, προκειμένου συντεταγμένα σε πορεία να προχωρήσουμε και να διαδηλώσουμε προς το κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα προς το Δημαρχείο της Χίου. Στόχος μας με αυτή την κινητοποίηση είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Εμείς θεωρούμε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες, όταν τελικά αποτολμήσει η κυβέρνηση να καταθέσει το πακέτο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει παλαϊκός ξεσηκωμός. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η κοινωνία μας να αντέξει και νέες περικοπές. Οπότε εμείς θέλουμε, προσδοκούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, γιατί από εκεί και έπειτα πιθανά να χρειαστεί να βρισκόμαστε επιποδός κάθε μέρα. Και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση έχουν εξαγγελθεί καταλήψεις δημοτικών και δημόσιων κτηρίων και γενικά θα δημιουργήσουμε συνθήκες ξεσηκωμού της κοινωνίας στα πλαίσια βεβαίως πάντα των δικαιωμάτων που μας παρέχει το Σύνταγμα ως ελεύθερους πολίτες, διότι πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι τελικά έχουν δημονοποιηθεί οι κινητοποιήσεις. Οι κινητοποιήσεις δεν έχουν στόχο να καταλύσουν δικαιώματα ή να προσβάλλουν έτσι θεσμούς. Οι κινητοποιήσεις έχουν στόχο να ασπίσουν τα δικαιώματα και τελικά, σε τελική ανάλυση δηλαδή, να μπορέσει η κοινωνία μας να βγει αλόβητη και με αξιοπρέπεια μέσα από αυτή τη λέλαπα των μέτρων που ετοιμάζουν κάποιοι για τους πολίτες, ερήμην των πολιτών.